Αυτή η άσκηση κυριολεκτικά σε παχαίνει. Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρού Κλάς. Και σε αυτό το βίντεο αυτό που θα κάνω είναι να σου πω ποια άσκηση να αφαιρέσεις χειρουργικά από το πρόγραμμα γυμναστηρίου σου ή γυμναστικής για να σταματήσεις να δείχνεις πιο παχουλός από ό,τι είσαι πραγματικά. Οπότε, εάν θες λίγο έτσι να αποκτήσεις μια επίπεδη κοιλιά ή μια γράμμωση, ένα στέγνωμα, να έχεις κάποιες ωραίες αναλογίες, ένα αισθητικό σώμα, αυτή η άσκηση δεν σε βοηθάει καθόλου. Πραγματικά, πίστεψέ με. Τώρα, ποια είναι αυτή η άσκηση? Αυτή η άσκηση είναι η πλάγη κοιλιακή. Okay. Ασκήσεις πλάγιων κοιλιακών, δηλαδή κάμψη κορμού στο πλάι. Ωραία. Τώρα, για να σε δώσω να καταλάβεις τι εννοώ ακριβώς, θα σου πω αυτή την ιστορία από το παρελθόν μου. Οπότε, εγώ θυμάμαι που πήγαινα πριν πολλά χρόνια σε ένα συνοικιακό gym κοντά στο σπίτι μου το παλιό, όταν ζούσα με τον πατέρα μου, και εκεί πέρα υπήρχε ένας Αλβανός, γομάρι, ντούκι, 100 κιλά, καράφλα, αλλά πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ καλή καρδιά. Το θέμα του αυτού ήταν ότι πέταγε πάντα τα βάρη στο πάτωμα. Πέταγε τα βάρη στο πάτωμα και πάντα το αφεντικό του την έλεγε. Και όταν του την έλεγε, αυτός έκανε. Δεν σταματούσε, δεν έβαζε μυαλό. Τα πέταγε πάλι και μετά τον κοίταζε κιόλας με ύφος. Και το αφεντικό έκανε πως δεν ακούει, πως δεν βλέπει, ας πούμε. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν, μια μέρα μου λέει: Φίλε, μου λέει, κάνε αυτή την άσκηση. Όταν με είδε να κάνω κοιλιακούς, μου λέει: Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα κάνεις αυτή την άσκηση. Okay. Και μου δείξε να κάνω πλάγιους κοιλιακούς στην τροχαλία. Άρχισα να κάνω στους πλάγιους κοιλιακούς και μου λέει μετά από κανένα 2-3 μήνες, μου λέει: Δεν είναι αρκετά αυτά που βάζεις, βάλε κι άλλα. Κατέληξα να βάζω 40 και 50 και 60 κιλά στην τροχαλία και να βαράω πλάγιους κοιλιακούς με πόνο. Ξυπνούσα την επόμενη μέρα φουλ πιασμένος εκεί πέρα. Τώρα το θέμα είναι ότι θυμάμαι μια φορά να βλέπω μια φωτογραφία μου που με είχαν τραβήξει με μια παρέα και είχα δει ότι είχα κοιλιά. Αλλά η κοιλιά μου ήταν περίεργη και πιο μεγάλη από ότι συνήθως. Ενώ τα κιλά μου ήταν πάνω κάτω τα ίδια. Οπότε, μετά κοιτάχτηκα λίγο στον καθρέφτη και έβγαλα την μπλούζα μου και αυτά. Και αυτό που κατάλαβα εν τέλει είναι ότι αυτή η πλάγη κοιλιακή, το V εδώ πέρα, η χαμηλή, που κάνει αυτή τη λόξα, εάν τους γυμνάσεις πολύ, σου φαρδένουν τη μέση. Έτσι. Δηλαδή αισθητικά δεν είναι ωραίο το look. Τώρα, αυτό το γομάρι που ήταν 100 κιλά και την έκανε αυτή την άσκηση, πρώτον, ήταν πολύ πιο φαρδής από μένα γιατί ήταν περισσότερα κιλά και πιο γομάρι. Αλλά επίσης δεν τον ένοιαζε τόσο να είναι αισθητικά ωραίος, γιατί απλά ήταν bodybuilder, αυτό που λέμε bodybuilder. Okay. Οπότε, εγώ απλά ήθελα να έχω ένα ωραίο αισθητικά αποτελέσμα και μικρή μέση. Δεν ήθελα φαρδιά μέση. Και το θέμα με τη μέση είναι ότι παίζει τεράστιο ρόλο η αναλογία των ώμων με τη μέση. Οπότε και μικρή μέση να έχεις, αν η αναλογία δεν είναι ωραία, δηλαδή είναι ένα προς ένα, φαίνεται σαν να έχεις φαρδιά μέση. Γιατί το αισθητικό αποτέλεσμα έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα τύπου πόσο έχεις γυμναστεί, πόσο σωστά έχεις φάει, αλλά παίζει και μεγάλο ρόλο το πώς φαίνεται, δηλαδή η εικόνα. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι όταν γυμνάζεις δυνατά τους πλάγιους κοιλιακούς σου, αυτοί μεγαλώνουν και έτσι φαρδένει η μέση. Και τώρα, αν έχεις και λίπος εκεί πέρα λίγο, είναι το λίπος και είναι και ο κοιλιακός ο πλάγιος και σπρώχνει το λίπος πιο έξω και φαρδένει ακόμη περισσότερο η μέση. Και είναι, δεν είναι ότι καλύτερο σαν αισθητικά ένα αποτέλεσμα, εάν έχεις στο μυαλό σου ένα κορμί, ας πούμε, ποδοσφαιριστή, και αν θες όντως τη γράμμωση και το κοιλιακό και όλα αυτά να φανούν, θα φανούν και οι πλάγοι κοιλιακοί θα φανούν και το βε θα φανεί και όλοι οι κοιλιακοί θα φανούν, αν αρκετά γραμμώσεις αρκετά. Ας πούμε, για τους άντρες είναι κάπου στο 12% που αρχίζουν και φαίνονται οι κοιλιακοί, και για τις γυναίκες είναι το κάπου στο 20-25% που αρχίζουν πάλι φαίνονται οι κοιλιακοί. Οπότε, εάν θες να εμφανίσεις τους κοιλιακούς, το καλύτερο είναι απλά να πέσεις σε ποσοστό λίπους. Τώρα, να μην τους γυμνάς καθόλου τους κοιλιακούς, προφανώς και όχι, προφανώς και πρέπει να γυμνάς τους κοιλιακούς σου. Η αγαπημένη μου άσκηση κοιλιακών και αυτή που θα πρέπει να κάνεις αντί για τους πλάγιους κοιλιακούς είναι η σανίδα. Η σανίδα είναι από τις καλύτερες ασκήσεις των κοιλιακών, γιατί πρώτον δεν τους υπερφουσκώνει με τρόπο έτσι ώστε να σε κάνουν να φαίνεσαι παχουλούλης. Δεύτερον, δεν μπορείς να κλέψεις με αυτή την άσκηση, γιατί στις άλλες ασκήσεις κοιλιακών κλέβεις με τον αφιένα. Βλέπεις πολλούς που κάνουν έτσι, κοντεύουν να πάθουν αφιενικό, ας πούμε. Δεν ζαλίζεσαι, με αυτή την άσκηση αρχίζεις και ζαλίζεσαι. Και επίσης δεν κλέβεις με τα πόδια. Πολλές φορές τραβάμε με τα πόδια. Όταν στηρίζεις τα πόδια σου κάπου και κάνεις τους κοιλιακούς,
τραβάς με τα πόδια. Οπότε ουσιαστικά γυμνάζεις τα πόδια σου, δεν γυμνάζεις τους κοιλιακούς σου. Οι περισσότεροι, το 90% του κόσμου εκεί έξω, όταν κάνει κοιλιακούς, κλέβει ουσιαστικά. Εάν θες να μην κλέβεις και θες να είναι και μικρή, μέση και ωραία και καλή γραμμή κλπ. Αυτό που θα σου πρότεινα είναι απλά να κάνεις σανίδα. Ωραία. Οπότε, αντί να κάνεις κάμψεις πλάγιων κοιλιακών, γύρνα το σε σανίδα και τα αποτέλεσματά σου θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να το απόλαυσες. Αν θες να χάσεις 10 κιλά λίπους και να μικρύνει η μέση σου όντως και να πετύχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα, μια επίπεδη κοιλιά έστω, αυτό που θα σου πρότεινα είναι να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή για να δεις το δωρεάν σεμινάριο της δερματικής νηστείας που σου δείχνω ακριβώς αυτό. Αυτά είχα να πω για την ώρα. Ελπίζω να το απολαύσεις το βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, like και να μου πεις τι άλλο θες να δεις κάτω στα σχόλια, εντάξει. Όσο μπορείς να προσέχετε και να γυμνάζεστε.